Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου πριν αναφερθούμε στο νομοσχέδιο, γιατί το θεωρούμε αναγκαίο, μάλλον το θεωρούμε αναγκαίο, να θέσουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και να καταγγείλουμε με βάση και την πληροφόρηση που έχουμε, ότι σήμερα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης ένας εμπορικός σειρμός ναυλωμένος από το ΝΑΤΟ θα φορτώσει κοντέινερς που έχουν συγκεντρωθεί τις προηγούμενες μέρες εκεί και θα αναχωρήσει το πρωί για τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και από εκεί με τελικό προορισμό τα Σκόπια. Και μιλάμε για κοντέινερς με στρατιωτικό υλικό μεγάλης ποσότητας, αφού ο σειρμός αποτελείται από τρεις μηχανές μαζί. Και εδώ να υπενθυμίσουμε ότι τον περασμένο Μάη η κυβέρνηση είχε αποστείλει επίσης από τη Θεσσαλονίκη εκατοντάδες τόνους πολεμικού υλικού, στο οποίο περιλαμβάνονταν ακόμα και το απαγορευμένο λευκό φόσφορο διαμέσου της Ρουμανίας στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα τοϊκό ορμητήριο σε βάρος άλλων λαών και μεγάλος κίνδυνος αφετέρου για το λαό μας, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και των ατοικών κομμάτων. Η χώρα εμπλέκεται στους υπεριαλιστικούς πολέμους και σχεδιασμούς. Εμείς το καταγγέλουμε και καλούμε την κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα να τοποθετηθούν. Ο λαός απαιτεί να σταματήσει τώρα η μεταφορά ατοικού πολεμικού υλικού στην Ουκρανία, να απεμπλακεί η χώρα από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.